Στις αρχές της δεκαετίας του 90 η KTM είχε μόλις διασωθεί από την οικονομική κρίση που είχε περάσει και ήταν ήδη ώρα για να αποκτήσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Μια ταυτότητα που δεν θα είχε κανείς άλλος. Τότε κάνανε λοιπόν κάτι παράδοξο, κάτι που δεν συνηθίζεται από κανέναν ούτε και από τους ίδιους τις προηγούμενες χρονιές. Έφτιαξαν μια μοτοσυκλέτα χωρίς να γίνει καμία έρευνα αγοράς, χωρίς να μελετήσουν το τι θέλει ο κόσμος, έφτιαξαν μια μοτοσυκλέτα που ήθελαν να οδηγήσουν εκείνοι. Δεν ήταν εύκολο αυτό, διότι αυτές είναι κινήσεις που τις κάνεις όταν έχεις την πολυτέλεια να πειραματίζεσαι. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για την KTM για πειραματισμούς, ωστόσο πίστεψαν ότι αν φτιάξουν κάτι που οι ίδιοι θέλουν να οδηγούν, τότε θα βρουν και το κατάλληλο κοινό. Φτάνουμε λοιπόν στο 1994 και βγαίνει ο πρώτος Ducas 620 στην παραγωγή. Γίνεται αμέσως επιτυχία, ακολουθεί ο X40. Fast forward, πολύ πολύ μπροστά λοιπόν, φτάνουμε στο Super Duke. Ήταν επίσης μια κίνηση η οποία έγινε χωρίς να μελετηθεί η αγορά, με την πεποίθηση ότι θα βρούνε αυτό που πρέπει εκεί έξω, το κοινό που θα την αγκάλιαζε. Και το 2014 είναι η χρονιά που βγαίνει στην παραγωγή το Super Duke 1290, το οποίο ξεκίνησε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή βάλανε σε ένα πλαίσιο που είχαν βρει από άλλον κατασκευαστή, μάλλον θα τον αναφέρω, από την Ducati. Ήταν όπως και ένα ρεζερβουάρ από Monster, διότι δεν είχαν κάτι αντίστοιχο εκείνη την ώρα που να μπορεί να κουμπώσει σε έναν δικύλινδρο αυτού του μεγέθους. Το βγάλαν στο δρόμο, είδαν ότι είναι πολύ διασκεδαστικό και έψαχναν μετά να βρουν τρόπο να το κάνουν οδηγήσιμο. Έτσι γεννήθηκε το θηρίο. Και τώρα, στο 2024, είναι η επόμενη τεράστια αλλαγή, διότι δεν είναι ο κινητήρας στο θέμα ούτε τα κυβικά. 1300 κυβικά ήταν και πριν, 1300 κάτι είναι και τώρα. Έχουμε πρώτη φορά σύφτηκαμε στο μεγάλο 1390, έχουμε πρώτη φορά αναρτήσεις αυτού του επίπεδου, έχουμε πρώτη φορά μια μοτοσυκλέτα δικύλινδρη αυτού του επίπεδου και έχουμε επίσης και ένα 990 το οποίο έχει φτιαχτεί από το 0 κυριολεκτικά. Πάνω από 60% αλλαγμένο είναι το 1390 και 96% αλλαγμένο είναι το 990. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει πολλή δουλειά για τους Δούκες τώρα που περνάνε στην νέα τους εποχή και φυσικά μαζί τους είναι και το 390 επίσης πάρα πολύ αλλαγμένο. Βρίσκομαι όμως εδώ στην πίστα της Αλμερίας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάνουν σε πίστα και δρόμο και τα λέμε στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Η πίστα της Αλμερίας είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για τα οποία έχω αναφερθεί πολλές φορές στο μωτό, εξηγώντας πως δεν χρειαζόμαστε μια πίστα προδιαγραφών MotoGP, για την οποία ακούω παντού πάνω από 20 χρόνια, εγώ προσωπικά, και που το μόνο που θα καταφέρει είναι να γεμίσει τσέπες πολιτικών και εργολάβων, καταλήγοντας και να την πληρώσουμε όλοι μαζί και να μην τη χαιρόμαστε κιόλας. Η πίστα αυτή συντηρείται από τις δοκιμές πολλών Γερμανών και Ισπανών κατασκευαστών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, είναι έδρα της ομάδας της BMW Motorrad στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, όπου το κοινό γνωρίζει κυρίως από τον 24ωρο αγώνα στο Le Mans, είναι χώρος δοκιμών εταιρεών αναρτήσεων και γίνονται και πολλά track days. Παλιότερα γινόντουσαν και αγώνες στην πίστα της Αλμερίας, σύντομα ξανά θα έχει δικό της αγώνα, δεν χρειάζεται όμως τους αγώνες για να υπάρχει και λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτούς. Είναι λοιπόν μια πίστα που εξυπηρετεί το κοινό και την βιομηχανία και αποτελεί το καλύτερο προπονητήριο για τους αγωνιστές. Όλα αυτά μαζί με κάνουν να ζηλεύω τους Ισπανούς και ακριβώς επειδή έχουν τέτοιες πίστες και κουλτούρα, καταλήγουν στο τέλος να έχουν και πίστες MotoGP, όπως και σοβαρά πρωταθλήματα και αναβάτες και βιομηχανία αγώνων. Καταλαβαίνετε που το πάω, όλα αυτά είναι συγκινούντα δοχεία. Μετά φτιάχνουν μια ντόρνα και παίρνουν και πολλά περισσότερα. Αλλά από κάπου ξεκίνησαν και ξεκίνησαν από τέτοιες πίστες. Δεν πήγαν να γίνουν κατευθείαν οι ξενοειδόχοι μιας ξένης διοργάνωσης. Τα λέω αυτά για τους νέους θεατές, καθώς οι αναγνώστες τα γνωρίζετε. Έχω οδηγήσει εδώ μέσα πολλές φορές, μια πρόσφατη με το BMW S1000R, παρέα με τους παγκόσμιους πρωταθλητές στο πρωτάθλημα αντοχής και είδα από κοντά πως οι ικανότητες τους είναι σε αντίστοιχο επίπεδο με το WSBK, καθώς περνούσαν στο ΕΣΑΚΙ πάνω από τα Σαμάρια. Τώρα που χαρήκατε τα πλάνα με το 1390, καθώς και το μισό αυτό γύρω με το S1000R, που εξήγησαν λίγο περισσότερο το που βρισκόμαστε και αφού έχουμε εξηγήσει πως οι νέοι δούκες συντελούν τη μεγαλύτερη αλλαγή στην οικογένεια από την γέννησή της, που πεισματικά και με τεράστιο ρίσκο βγήκαν στην αγορά, ξεκινάω αμέσως με τις αλλαγές του 1390 και αργότερα θα εξηγήσω ακόμη περισσότερο γιατί ήταν ρίσκο να βγάλουν τον πρώτο δούκα και πώς αυτές οι μοτοσυκλέτες διαμόρφωσαν κτούρα μέσα στο εργοστάσιο με την οποία λούζουν ακόμα και σήμερα κάθε νέο που θα μπει να δουλέψει σε οποιοδήποτε πόστο.
Στο επίκεντρο των αλλαγών είναι η νέα οθόνη, γιατί μέσα από αυτή συνδέεται ο αναβάτης με τις απίστευτες επιλογές που φέρνουν τα προηγμένα ηλεκτρονικά. Ξεχάστε τον όρο βοηθήματα, δεν είναι κάτι τέτοιο. Στη ρύθμιση performance και track δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη βοηθήματα. Είσαι σε μια ψαροβάρκα πάνω σε ένα τσουνάμι ροπής. Είναι αστείο να μιλά κανείς λοιπόν για βοήθημα. Ο καλύτερος όρος είναι το ηλεκτρονικό κατσαβίδι. Αντί να σταματάς στο box και να ρυθμίζεις, ή για τους πιο προνομίουχους να λες το μηχανικό σου τι θα ήθελες να αλλάξεις στη μοτοσυκλέτα σου και εκείνος να ρυθμίζει, πατάς τώρα κουμπάκια και εκείνο κάνει τις αλλαγές που πρέπει. Αυτό λέει το marketing και ταυτόχρονα είναι και μια αλήθεια. Θα σας πω τώρα μια μεγαλύτερη ακόμη αλήθεια, πως είχαν μια R έκδοση με την οποία κατάφερα να κάνω δύο ξεχωριστά session από εκεί που αναλογούσε μόνο ένα στον καθένα μας, με συμβατικές αναρτήσεις, δηλαδή με τα μισά ηλεκτρονικά εκτός, και ήταν μακράν καλύτερη από την πλήρως εξοπλισμένη έκδοση που ο περισσότερος κόσμος θα αποκτήσει. Ο περισσότερος από τους λίγους που κοιτούν την υποκατηγορία των Street Fighters, δηλαδή όπως τουλάχιστον τα λέμε εμείς εδώ και μια δεκαετία πριν έρθει η Ducati και το κάνει όνομα μοντέλου, σε μια αντίστροφη πορεία από αυτή που έχουν γίνει με το Jeep. Θα σημειώσω εδώ πως έχοντας την εμπειρία οδήγησης της Evo έκδοσης με τις απίστευτες racing αναρτήσεις, πάλι την πλήρως εξοπλισμένη με τις ήμι ενεργητικές αναρτήσεις θα έπαιρνα, γιατί το απόλυτο δεν είναι καλό στους δημόσιους δρόμους και πιο γρήγορος και ασφαλής είσαι όταν υπάρχει προσαρμοστικότητα, χώρια που η αλμερία πέφτει μακριά για να είναι σε κάθε μέρα εκεί με την αγωνιστική έκδοση. Αντιλαμβάνομαι πως μιλώντας για αλλαγές από το προηγούμενο μοντέλο, οι περισσότεροι θεωρείτε πως πρέπει να ξεκινήσουμε από το νέο προβολέα, κάτι που αφορά και το 990 αντίστοιχα, όχι μόνο το θηριώδες 1390. Θεωρώ ωστόσο πως το ζήτημα της εξωτερικής σχεδίασης έχει εξαντληθεί από την ΙΚΜΑ τον περασμένο Νοέμβριο, εδώ και πολλούς μήνες πριν, όταν παρομοιάσαμε την εμφάνισή τους με τον Μαουρίς, τον ουρακοτάγκο δηλαδή του Βόρνεο από τον πλανήτη των Πυθίκων, γιατί πολύ απλά η παρομοίωση με τον Predator χωρίς κράνος ήταν ήδη πιασμένη από το νέο 1300GS. Στην εξωτερική εμφάνιση υπάρχει πάντα το υποκειμενικό στοιχείο, αλλά ξεκινάμε μια αντικειμενική πάντα βάση. Για να μην μακρηγορώ, με σχετικές έρευνες ας δεχτούμε πως θα πρέπει να υπάρχει μια συμμετρία για να είναι κοινά αποδεκτή μια εμφάνιση, είτε μιλάμε για κάτι άψυχο είτε για κάτι έμψυχο. Και ολόκληρο το εμπρός τμήμα των 990 και 1390 δεν συμπληρώνει αυτό το κριτήριο, ιδιαίτερα αν τις κοιτάξεις από το πλάι. Η πλειοψηφία δεν έχει άδικο λοιπόν που δεν τις βρίσκει όμορφες μοτοσυκλέτες, και από εκεί και πέρα σίγουρα θα αρέσει σε κάποιους, ανάμεσά τους είμαι και εγώ. Απλά το κριτήριό μου για την εμφάνιση της μοτοσυκλέτας βρίσκεται στη θέα της από την σέλα και όχι στο πώς με βλέπουν οι άλλοι πάνω της. Περισσότερο από το 1390, το 990 είναι εκείνο που πραγματικά εξαφανίζεται όταν το οδηγείς, οπότε η εμφάνιση δεν παίζει καθόλου ρόλο. Άλλωστε το μεσαίο Duke έχει τις πιο μαζεμένες διαστάσεις της κατηγορίας και συγκριτικά με το V2 μακρινό παρελθόν είναι λες και έχει μικρύνει στα μισά κυβικά. Το 990 Duke, το παλιό, το παραδοσιακό, το γνήσιο, το V2 μοιάζει με adventure μοτοσυκλέτα δίπλα στο εν σειρά δικύλινδρο νέο. Έχω κάνει μια μικρή εισαγωγή στο δεύτερο κομμάτι του βίντεο, από το οποίο μας χωρίζει ακόμη απόσταση, οπότε πάμε πίσω στο 1390, που ευτυχώς η KTM συνεχίζει να επιμένει στην κληρονομιά των V2 για να φτάσει εκεί που οι άλλοι μπορούν να πάνε μόνο με V4. Σε αυτό το στάδιο θα θυμίσω κάτι που έχω πει πριν από πολύ καιρό. Έχουν V4 και στην KTM και κάποια στιγμή θα το δούμε στην παραγωγή ή τουλάχιστον σε περιορισμένη παραγωγή. Ωστόσο, ακόμη και τότε θα συνεχίσει να υπάρχει V2 έκδοση που πλέον είναι για την KTM, ό,τι και ο Boxer για την BMW. Είναι σημείο κατά τεθέν μαζί με το πλαίσιο χωροδικτύο μας. Η μοναδική εταιρεία που δεν κρύβει τις μοτοσυκλέτες στο MotoGP, μετά από πτώση που τα μυστικά αποκαλύπτονται ή δεν βάζει παραβάν στο box όταν βγάζει τα fairing, είναι η KTM, γιατί πολύ απλά έχει ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο από όλους τους υπόλοιπους. Στην αρχή μάλιστα την χλέβαζαν για αυτό, αλλά κατάφερε να ταυτιστεί με κάτι που δεν ξεκίνησε η ίδια. Ούτε ήταν στην αρχή η καλύτερη στο είδος της. Η Ducati και κατά επέκταση οι Ιταλοί προμηθευτές έχουν κατασκευάσει τέτοιου είδους πλαίσια ορόσημα στην ιστορία της μοτοσυκλέτας. Ένα από αυτά τα πλαίσια της Ducati μαζί με το ρεζερβουάρ του είχαν μελετηθεί κατά τη δημιουργία του πρώτου Super Duke της νέας εποχής κατά τη διάρκεια της μετατροπής του κινητήρα του 1190 Adventure στην επόμενη γενιά του. Παλαιότερη ιστορία αυτή που φανερώνει όμως τη μεγάλη πορεία που έχει υπάρξει για να φτάσουμε στο σήμερα. Και όλα αυτά να γνωρίζετε πως είναι αλληλένδετα. Για παράδειγμα, ο νέος κυβισμός στα 1350 κυβικά προέκυψε χωροταξικά
Απλά μεγάλωσαν το κινητήρα στα όρια που μπορούσε να φτάσει ο πίσω κύλινδρος για το πλαίσιο του 1290. Είναι αστείο να διαβάζει σχόλια ότι μεγάλωσε πολύ και ξεπέρασε τα 1300 κυβικά, όταν από το 2014 είναι ακριβώς 1301 κυβικά. Μεγάλωσε δηλαδή απλά κατά 2 χιλιοστά η διάμετρος του εμβόλου. Η διαδρομή παραμένει ίδια στα 71 χιλιοστά και το έμβολο είναι τώρα 110 αντί 108. Μεγάλη διάμετρος, μικρή διαδρομή είναι η αγαπημένη λύση της Honda για πολλά άλογα με αξιοπιστία. Προτιμάται και από άλλους κατασκευαστές, ζυγίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του υπερτετράγωνου κινητήρα, με κυρίαρχη την ευστροφία και την αξιοπιστία στις ψηλές τροφές. Βέβαια, η Honda θέλει ακόμη πιο μικρή διαδρομή και στις μέρες μας δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα όταν θέλεις να μιλήσεις για δύναμη, ιδιαίτερα απέναντι στην KTM. Όμως είναι για τόσα πολλά χρόνια υποστηριχτές της υπερτετράγωνης σχεδίασης που δεν γινόταν να μην το αναφέρω ως παράδειγμα. Αυτά τα πολύ λίγα κυβικά που προσθέθηκαν τώρα στο 1390 δεν ήρθαν μόνο για να περνά τις νέες προδιαγραφές χωρίς να επηρεαστεί η υποδύναμη. Μιλώντας με τον υπεύθυνο εξέλιξης του κινητήρα, τα άλογα αυτά θα μπορούσαν να έρθουν χωρίς καμία αύξηση κυβισμού. Έπρεπε όμως να γίνει το επόμενο βήμα και να ανανεωθεί όλη η σειρά, να μπορεί να μπει και πιο εύκολα το όνομα 1390, γιατί αυτό θα ακολουθήσει και την Adventure σειρά, στην οποία η BMW έχει ήδη μία 1300 μοτοσυκλέτα, ασχέτως αν όπως είπαμε το 1290 Super Adventure θα μπορούσε να λέγεται 1300 Super Adventure εδώ και μία δεκαετία. Για την KTM το Super Duke Car θα εκφράζει πάντα το δρόμο της αναζήτησης προς την αναλογία 1:1 κιλών ανά ύπο. Από την πρώτη στιγμή ήταν το ζητούμενο για το Street Fighter μοντέλο τους και παρότι προστίθεται εξοπλισμός και κυβικά, είναι πάντα κοντά στην επίτευξη του στόχου. Η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα σε έκδοση μόνο για track day με αύξηση υποδύναμης και μικρή μείωση βάρους φτάνει το μαγικό 1:1. Η Shift Cam τεχνολογία που για πρώτη φορά βλέπουμε εδώ συμβάλλει στη διατήρηση του ελέγχου και της ψυχραιμίας την ώρα που αυτά τα άλογα μπορούν να ξεδιπλωθούν όποτε το ζητήσεις. Διαφορετικά θα ήταν μια ψόφια μοτοσυκλέτα στις χαμηλές τροφές, με το χαρακτηρισμό να αποκτά λογική βάση μόνο συγκριτικά με την εκρηκτική επιτάχυνση που αποζητά η συγκεκριμένη υποκατηγορία των γυμνών μοτοσυκλετών. Χωροταξικά επίσης βρήκαν τη λύση τοποθετώντας τα δύο ηλεκτρομηχανικά γραμμικά έμβολα ανάμεσα στις βαλβίδες και έτσι το πλάτος και το μπλοκ του κινητήρα παραμένει αναλύωτο, σε αντίθεση με το αντίστοιχο σύστημα της BMW, όπου ο μηχανισμός αλλαγής των προφίλ των κεντροφόρων μπαίνει στο πλάι τους. Εκτός αυτής της διαφοράς, που είναι και αναγκαία μιας και μιλάμε για άλλη διάταξη κινητήρα, τα δύο συστήματα είναι πανομοιότυπα σε φιλοσοφία λειτουργίας και ισχύουν από εδώ και πέρα όσα έχουμε γράψει αναλυτικά για τον BMW. Το Shift Cam της KTM επιδρά στις βαλβίδες της εισαγωγής από τις 6.750 στροφές και είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αλλαγή του προφίλ μέσα στον ελάχιστο χρόνο που παραμένουν ανοιχτές, δηλαδή σε 22 χιλιοστά. Η ECU ενεργοποιεί το ένα από τα δύο γραμμικά έμβολα που εισάγονται στην αντίστοιχη οπή από τις δύο που έχει κάθε λοβός κεντροφόρου και καθώς η οπή έχει σπήρωμα, αναγκάζει το λοβός να μετακινηθεί γραμμικά, δίνοντας έτσι τη θέση του στον πιο άγριο, ώστε να πιέσει εκείνος τα ενδιάμεσα κοκοράκια. Όταν τώρα ο ναυάντης σταματήσει να περιστρέφει την καζιέρα στο τέρμα, αναλαμβάνει δράση το άλλο ηλεκτρομηχανικό γραμμικό έμβολο, επαναφέροντας το ήπιο προφίλ κατά εντολή της ECU. Η KTM υπόσχεται πως το όλο σύστημα είναι τόσο αξιόπιστο που έχει ανεβάσει το όριο για έλεγχο των βαλβίδων στις 60.000 χιλιόμετρα. Ένα νούμερο που είναι απευθείας συγκρίσιμο με την Ducati, το μεγαλύτερο ανταγωνιστή σε αυτή την κατηγορία. Ο κυλινδρισμός παίζει τεράστιο ρόλο και οι συνήθειες κόβονται τελευταίες, γι' αυτό και η BMW με το αντίστοιχο γυμνό S1000 βρίσκει πελατεία από τους Ιαπωνεζόφιλους χωρίς άμεση εμπλοκή στην Ιταλο-Αυστριακή διαμάχη. Όλες αυτές οι αλλαγές που έγιναν στην κεφαλή και στον θάλαμο καύσης απαιτούν και διαφορετική διαχείριση του μείγματος με ταχύτερη πλήρωση και αύξηση της ροής, αλλιώς έγιναν τσάμπα. Φυσικό επακόλουθο λοιπόν ότι οι αυλοί εισαγωγής μεγάλωσαν στα 60 χιλιοστά από 56 στο 1290. Από πάνω τώρα τοποθετείται το μπέκ ψεκασμού με την πλήρωση του θάλαμου καύσης να γίνεται ταχύτερα εξαιτίας της αλλαγής στο φιλτροκούτι που γεμίζει πιο άμεσα, ενώ με το νέο του σχεδιασμό εκμεταλλεύεται καλύτερα το λεγόμενο RAM air, την πίεση του αέρα δηλαδή από την κίνηση της μοτοσυκλέτας. Όπως είπα και νωρίτερα, η φορτωμένη με ηλεκτρονικά έκδοση
έκδοση Evo επισκιάζεται από τις αγωνιστικές αλλά συμβατικές αναρτήσεις της έκδοσης Power Parts με την KTM να μας την δίνει και με σιλικαλαστικά, υπερτονίζοντας τις διαφορές ακόμη περισσότερο. Με κόστος περίπου στην περιοχή των 3.000 ευρώ, μετατρέπεις τις απλές αναρτήσεις και παρέα με τους μηχανικούς της KTM έχεις μια διαφορετική τελείως μοτοσυκλέτα. Επειδή όμως ο στόχος των νέων ηλεκτρονικών είναι να μην σπαταλάς χρόνο με εργαλεία για ρυθμίσεις, ούτε να αφήνεις κάποιον άλλο να το κάνει αυτό για σένα, ζήτησα από τον Mac Williams να με βοηθήσει να σετάρουμε διαφορετικά την έκδοση Evo με πιο επιθετική προφόρτιση για αρχή και έπειτα με αποσβέσεις που θα έρχονται κοντά στη λειτουργία του αγωνιστικού kit. Για να το κάνεις αυτό μόνος σου σημαίνει πως είσαι εκεί μέσα ένα Σαββατοκύριακο τουλάχιστον και ετοιμάζεσαι για άλλο ένα ζευγάρι ελαστικών. Οπότε εκμεταλλεύομαι τη γνωριμία μας με τον Mac Williams και το γεγονός πως καταλαβαίνουμε τι θέλουμε και πώς να το πούμε ένα στον άλλον. Ακυρώνοντας την ενεργητική λειτουργία, μπορείς να εκμεταλλευτείς όλο το υλικό και αντί για κατσαβίδια, εργαλεία και σκέψιμο, να φέρεις τις αναρτήσεις ακριβώς εκεί που θέλεις, μετατρέποντας όλα αυτά τα καλούδια στο ηλεκτρονικό σου κατσαβίδι. Αν δεν υπήρχε μοτοσυκλέτα με τα slick ελαστικά και την πρόσθετη υποδύναμη που δίνουν η ακριβή εξάτμιση και η αντίστοιχη χαρτογράφηση, μπορεί να μην έμπαινα στη διαδικασία να ζητήσω αλλαγές. Η πίστα της Αλμερίας έχει πολλά σημεία που την καθιστούν μία από εκείνες που απαιτούν μπόλικη τεχνική, όπως δηλαδή το σάκι πριν την ευθεία, καθώς και η απότομη τελευταία στροφή, σημεία που φέρουν τα ηλεκτρονικά στα όρια τους. Εκεί περίμενα πως οι ημινεργητικές αναρτήσεις θα δημιουργούσαν κάποια ασάφεια, ενώ η έξοδος από την παραταταμένη δεξιά με τέρμα γκάζι θα δημιουργούσε αρκετά γλιστρήματα. Κι όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Απέναντίας με τις ημινεργητικές, ο πίσω τροχός ήταν απόλυτα βιδωμένος στην άσφαλτο όσο και αν άνοιγε στον γκάζι. Διαφορά με τις συμβατικές αναρτήσεις και το αγωνιστικό kit του εργοστασίου υπήρχε στην είσοδο των πολύ γρήγορων στροφών, ιδιαίτερα στο φημισμένο πέταλο, όπου έπρεπε να κρατήσεις διαφορετική τελείως γραμμή αφού έμπαινες με περισσότερα χιλιόμετρα. Μετά τις αλλαγές, η διαφορά αυτή εξανεμίστηκε και έμειναν μόνο τα slick να ευνοούν την έκδοση των Power Parts. Στο μεταξύ, η KTM προσφέρει στην πλήρη έκδοση και πρόγραμμα κίνησης αντίστοιχο με το Hole Shot που βυθίζει το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας και σε προετοιμάζει να πεταχτείς εμπρός. Με την ροπή αυτή δεν έχεις και πολλούς αντιπάλους, αλλά κανείς δεν λέει όχι σε μια βοήθεια για καταιγιστική επιτάχυνση στο ξεκίνημα. Στο κυβότιο δεν χρειάστηκε να πειραχτούν οι σχέσεις παρά μόνο η 5η και η 6η, ωστόσο και πάλι το BMW είναι ταχύτερο στο τέλος ευθείας με τα δυνατά φρένα πριν την απότομη δεξιά που οδηγεί σε μια αριστερή περνώντας μπροστά από τα pits. Η διαφορά της τελικής οφείλεται περισσότερο στην έξοδο της τελευταίας στροφής που έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης με το 1390 σε αντίθεση με το τετρακύλινδρο σειρά της BMW που βγαίνει ομαλότερα. Ο κόσμος θεωρεί πως τα ηλεκτρονικά ισχύουν τα πάντα σε σημείο που να αφαιρούν από την εμπειρία και αυτό είναι αλήθεια σε άλλες μοτοσυκλέτες, όχι στο 1390 όπως και στο πολύ κλειστό ανταγωνισμό του με τα προηγμένα ηλεκτρονικά τους βοηθήματα. Βάσει του Mac Williams, μπορείς να πάρεις την ευθεία την τελική που είχαμε τον BMW, αλλά ακόμη και ο ίδιος χρειάστηκε προπόνηση για να το καταφέρει. Σε αντίθεση με άλλες τροφές που είσαι ταχύτερος με το 1390 χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια. Οι διαφορές στην οδήγηση από την διάταξη του κινητήρα είναι σημαντικές και υπαρκτές, όχι θεωρητικές, και μάλιστα αναδεικνύονται αντιστρόφως ανάλογα δρόμου και πίστας. Σε μια πιο κλειστή πίστα όπως αυτές που έχουμε στην Ελλάδα ή σε ορεινούς επαρχιακούς, η εμπειρία μου με το 1390 είναι πως έχουμε μια μοτοσυκλέτα που μπορεί να υποστηρίξει καταιγιστικό ρυθμό και να παραμείνει διαχειρίσιμη και φρόνιμη χωρίς να κουράζει όλες τις άλλες ώρες. Το marketing της KTM θα υποστηρίξει πως άλλος ένας τρόπος με τον οποίο το καταφέρνει αυτό είναι ο έλεγχος της σούζας. Βασικά εδώ έχουμε αρνητικό παράδειγμα για την πορεία των νέων ηλεκτρονικών βοηθημάτων, γιατί υποτίθεται πως επιλέγεις πόσο θα σηκώνει το εμπρός τροχός μέσα από ένα φανταστικό γραφικό που το βλέπω από τώρα να γίνεται viral και να γράφουν από κάτω πως όλα είναι video game και άλλο τόσο που δεν ισχύουν στην πράξη. Ό,τι και να διαλέξεις από τις διαφορετικές σκάλες που σε εμφανίζει, στην πράξη το σύστημα θα σε αφήσει να κάνεις μία μικρή σούζα ισχύους και μετά θα την κόψει απότομα. Για να σας δώσω και τα νούμερα που δεν θα βρεθούν εύκολα αλλού, ο έλεγχος σούζας έχει ένα very high το οποίο αφήνει να σηκώσει τον εμπρός τροχό στις 22,25 μοίρες με 5 στάδια ξεκινώντας από μερικά εκατοστά. Απλά το απενεργοποίησα για να μπορέσω να σηκώσω τον εμπρός τροχό, παίζοντας στην επίμαχη έξοδο της ευθείας το ζήτημα της οποίας περιέγραψα νωρίτερα. Ένα τελευταίο σημείο θέλω να σημειώσω για το 1390, καθώς τα φοβερά του φρένα τονίζονται ακόμη περισσότερο από την λειτουργία των ημιενεργητικών που αναλαμβάνουν να φορτίσουν τον εμπρός τροχό αλλά όχι να τον υπερφορτίσουν. Που σημαίνει πως η μονάδα ABS θα έπρεπε μετά να μολύσει πίεση εμπρός, άρα να μεγαλώσει την απόσταση φρενέρισματος. Συχνά μιλάμε για φρένα ξεχνώντας πως το μισό μυστικό κρύβεται στις αναρτήσεις και οι ημιενεργητικές μπορούν να είναι το καλύτερο παράδειγμα για αυτό. Τώρα που είμαστε στο 2024, γιατί όταν τις είχαμε πρώτο δει το 2010, προσπαθούσαν ακόμη να κρατήσουν τη μοτοσυκλέτα ευθεία και αντιστεκόντουσαν στο γυροσκοπικό φαινόμενο όπως περιέγραφα ως πρόβλημα, αν θυμάστε, και δεν βοηθούσαν τόσο όσο θα έπρεπε στα φρένα. Τα λέγαμε για χρόνια μέχρι να ξεκινήσουν οι προγραμματιστές να αντιλαμβάνονται πως η οδήγηση της μοτοσυκλέτας δεν χρειάζεται βελτίωση ως προς την αρχή της λειτουργίας της και απλά μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για να μετατρέψουμε τις διαφορετικές συνθήκες και την προσαρμογή στον δρόμο
προς το ιδανικό αποτέλεσμα. Σε αυτή τη φράση κρύβεται όλη η σοφία της μεταστροφής στον δρόμο των ηλεκτρονικών. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Ξεκίνησε και η KTM ήδη από το 2015 να το εφαρμόζει. Τα έχω εξηγήσει σε ερθογραφία και όσο την βοηθά η μείωση κόστους της τεχνολογίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η εφαρμογή της στην παραγωγή. Με το 1390 να είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα. Θα με θυμηθείτε όταν δείτε τις επιλογές του φρένου του κινητήρα που υπάρχουν, που μαζί συνοδεύεται και με υπέροχα σκασίματα από το τελικό της εξάτμισης. Ένα εργοστάσιο παραγωγής συναισθημάτων ήθελε και KTM να είναι ο Δούκας πριν από 30 χρόνια για να φτάσουμε τώρα στο 1390, που μερικές φορές η παραγωγή υπερκαλύπτει τη ζήτηση. Μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά ήμασταν ιδιαίτερα τυχεροί με τη βροχή στην Αλμερία, ένα μέρος που δεν έχει και πάρα πολύ βροχή όλο τον χρόνο, διότι πετύχαμε την πίστα στεγνή εν αντιθέσει με αρκετούς από τους υπόλοιπους προσκεκλημένους δημοσιογράφους στην παρουσίαση των KTM Duke, όπου οδήγησαν το 1390 με βρεγμένη πίστα. Δεν είναι ό,τι καλύτερο και σίγουρα δεν κολακεύει αυτή τη μοτοσυκλέτα. Οπότε, πάμε να συμπληρώσουμε τώρα όσα δεν είδαμε στην Αλμερία, εδώ στους ελληνικούς δρόμους σχετικά με το Duke, το οποίο μαζί με το 390 είναι και αυτό που έχει τις περισσότερες αλλαγές για φέτος, σχεδόν 96% αλλαγμένο. Και πώς προκύπτει αυτό το ποσοστό? Είναι ένα ποσοστό που βγαίνει πολύ δύσκολα, προσέξτε, διότι αν τους ζητήσει να βγάλουν ένα ποσοστό αλλαγών, θα πρέπει να υπολογίσουν όλα τα power parts, προφανώς αφαιρώντας βίδες, τσιμούχες και τα λοιπά αναλώσιμα, και πηγαίνοντας σε κάθε ένα αντικείμενο ξεχωριστά, μετρώντας έπειτα το ποσοστό αλλαγών. Με βάση λοιπόν όλους αυτούς τους υπολογισμούς που δεν ήταν εύκολο, καταλήγουμε στο 96% αλλαγών για το 990 έναντι του 890, και αυτό ειλικρινά βγαίνει στο δρόμο. Διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποκτάς μία μοτοσυκλέτα της κατηγορίας εάν δεν θέλεις να βγεις να κάνεις βόλτες, να οδηγήσεις. Πρακτικοί λόγοι δηλαδή είναι λίγοι. Υπάρχουν άλλες κατηγορίες μοτοσυκλετών που υπερκαλύπτουν οτιδήποτε θέλεις να κάνεις στην καθημερινότητά σου. Υπάρχει ένας λόγος βασικός για να πάρεις μια τέτοια μοτοσυκλέτα και αυτό βρίσκεται εκεί. Πάμε να σας δείξω. Υπό αυτή την έννοια το 990 είναι μια πιο ισορροπημένη μοτοσυκλέτα. Ωστόσο, εγώ προσωπικά θα το έλεγα αυτό χωρίς να υπάρχει το 1390, βάσει όσων έχω τονίσει για το 790 Duke και έπειτα το 890. Αν θυμάστε, είχα γράψει πως απαιτούν μια οδήγηση πιο κοντά σε Super Motard, τη στιγμή όμως που είναι καθαρά street μοτοσυκλέτες. Λίγοι αναβάτες μπορούν να αντιφτάνουν σε κάθε στροφή των επαρχιακών, να αποσυντονίζουν εσκεμμένα τον πίσω τροχό για να πλασάρονται στις κλειστές στροφές, χάνοντας λίγο χρόνο μάλιστα, αλλά κερδίζοντας ευχαρίστηση. Γενικά, οι μεσαίοι δούκες ήταν κάτι ιδιαίτερο στη νεότερη εποχή, από τότε δηλαδή που η KTM έφτιαξε το συγκεκριμένο δικύλινδρο με τις εκπληκτικά μαζεμένες διαστάσεις. Έβαλε ένα αφαιρετικό υποπλαίσιο και έδωσε το εφάνταστο παρατσούκλι Μυστέρι στον πρώτο της σειράς. Μετά στέγνωσαν από φαία ουσία και ονόμασαν τη συνέχεια του Super Mystery. Αν άφηνα το γιο μου να διαλέξει όνομα, θα είχε καταφέρει κάτι καλύτερο. Όταν λοιπόν έρχομαι και σας λέω πως άλλαξε προς το καλύτερο, το κάνω έχοντας εξηγήσει εδώ και καιρό ποιο ήταν το ζήτημα, και γι' αυτό δικαιούμαι να πω πως δεν υπήρχε καλύτερος δρόμος από την KTM παρά να αφήσει τα νηστέρια στην άκρη, να σβήσει ό,τι είχε κάνει και να ξεκινήσει από την αρχή. Στην πράξη άλλαξαν το 96% συγκριτικά με το 890, όπως αντίστοιχα έχει αλλάξει και το 390 από τον προκάτοχό του, και το τονίζω πρώτα γιατί είναι τεράστιο νούμερο και έπειτα γιατί έχει περάσει πολλή ώρα από τότε που το αναφέραμε. Ναι, ποιος θα το περίμενε ότι θα είστε ακόμα εδώ να μαθαίνετε για την εξέλιξη που έχουν σημειώσει οι δούκες της KTM. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε για την μεγαλύτερη στροφή στην ιστορία της οικογένειας του Duke μετά την πρώτη, τότε που έπαψαν να είναι σούπερ μοτάρ μοτοσυκλέτες και έγιναν καθαρά γυμνές street. Το όνομα 990 φέρνει τώρα συνειρμούς με το V2 990, που σε λίγο καιρό θα γίνουν και πιο ζωντανοί όταν δούμε το αντίστοιχο 990 Adventure του 2025 και θυμηθούμε το πρώτο, το 950, που ξεκίνησε τα στερεότυπα για την αξιοπιστία της KTM, γιατί χαλούσε τόσο συχνά που στο τέλος έκαναν επέκταση εγγύησης για να καλύψουν τους ιδιοκτήτες. Παλιά ιστορία αυτή, μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Το 990 Adventure που ήρθε μετά ήταν σε όλα καλύτερο, ξεκινώντας από τον μειωμένο αριθμό βλαβών, και πάνω σε αυτό πάτησε και το Super Duke 990. Γι' αυτό τώρα, και αν δείτε το νέο 990 Duke δίπλα-δίπλα, θα αιτιολογήσει τις διαφορές μεγέθους με το σήμερα. Το νέο 990 Duke έχει από τις πλέον μαζεμένες διαστάσεις της κατηγορίας του και μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά στην οδήγηση, την οποία και θα σας την επεξηγήσω πώς προκύπτει κατασκευαστικά, δίνοντας μόνο τους απαραίτητους αριθμούς για να είναι έφεπτη η ανάλυση και να τη θυμάστε εύκολα. Επανασχεδιασμένο λοιπόν το πλαίσιο με 8% μεγαλύτερη πλευρική ακαμψία και 5% υψηλότερη
λιγότερη στρεπτική συγκριτικά με πριν. Την ίδια στιγμή που μειώνεται κατά 35% η ακαμψία του ψαλιδιού. Έχουμε λοιπόν μικρή ενδυνάμωση του πλαισίου και γενναία αποδυνάμωση του ψαλιδιού, το οποίο πριν ήταν υπερβολικά άκαμπτο. Αυτό μας οδηγεί σε μια πιο γιαπωνέζικη φιλοσοφία, με τον πίσω τροχό να ακολουθεί το σύνολο, εξηγώντας έτσι την μεγάλη διαφορά στην οδήγηση συγκριτικά με τον προκάτοχο που είχαμε επισημάνει στις δοκιμές μας. Θα προσέξετε τώρα πως το νέο ψαλίδι είναι συμβατική σχεδίαση και δεν ακολουθεί την αρχιτεκτονική με τους νεύρονες στην οποία μας έχει συνηθίσει η KTM, ενώ επιπρόσθετα είναι τύπου μπανάνα, από τη δεξιά πλευρά μόνο. Το προηγούμενο ακολουθούσε μια πρακτική, τα ωφέλη της οποίας η ανθρωπότητα έχει αντιληφθεί από την εποχή που έφτιαξε βάρκες και ξεκίνησε να εξερευνά τις θάλασσες. Την τελειοποίησε στην αρχιτεκτονική υψηλών κτηρίων και εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί σήμα κατά τεθέν της KTM. Τη χαρακτηρίζουν τα λεπτά τυχώματα που εξασφαλίζουν ελαφρύτερο βάρος με τα νεύρα να επιταχάνουν την επιθυμητή ακαμψία. Παρ' όλα αυτά, το συμβατική σχεδίαση νέο ψαλίδι καταφέρει να είναι 1,5 κιλό ελαφρύτερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο άκαπτο ήταν πριν, αλλά και με ποιο τρόπο προέκυψε η μεγάλη αυτή αλλαγή στη συμπεριφορά της οδήγησης. Εμπρός, το 990 έχει open cartridge σχεδιασμό με 140 χιλιοστά διαδρομής και καλά μια 43 χιλιοστών, με τη συμπίεση να ελέγχεται αριστερά και την επαναφορά δεξιά αμφότερες με 5 κλικ. Το επίσης ατσάλινο και εδώ ρεζερβουάρ στα 14,5 λίτρα έχει μελετηθεί ώστε να βάτσει να το κουμπά με όλο το μήκος του ποδιού του έως τα γόνατα για καλύτερη στήριξη. Βέβαια, κάθεσε πιο ανοιχτά από πριν, αλλά όχι σε σημείο προβλήματος. Στόχος ήταν να μετακινήσει με αμεσότητα στις αλλαγές κατεύθυνσης, αλλά η σέλα δεν είναι όσο αντιλουστητική θα έπρεπε και το αστείο της υπόθεσης εδώ είναι πως η KTM τοποθέτησε τη σέλα με κλίση 2 μοιρών προς τα πάνω συγκριτικά με το 890R για να μην γλιστράσει εμπρός. Οπότε τώρα απλά φεύγει στα πλάγια με τα δερμάτινα. Ευτυχώς η σέλα έχει πάει και 20 χιλιοστά πιο ψηλά συγκριτικά με το 890R, φτάνοντας στα 825 χιλιοστά, οπότε έχεις καλύτερο μοχλό με τα πόδια. Η νέα γεωμετρία του 990 επιτρέπει στον αναβάτη να εμπιστευτεί τον μπροστινό περισσότερο, να το πιέσει στην είσοδο και να έχει τον μοχλό των δυνάμεων με σωστή στάση του σώματος από κάτω του. Κάτι που αυξάνει κατακόρυφα την ευελιξία. Ενώ λακκούβες και σαμαράκια φιλτράρονται πλέον πολύ καλύτερα από το πλαίσιο και δεν περνούν μέσα από το τιμόνι φτάνοντας στον εμπρός τροχό. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει πως αντίστροφα, ό,τι περάσεις με το πυρούνι δεν θα σε απασχολήσει στο αμέσως επόμενο κλάσμα περισσότερο από αυτό που θα έπρεπε. Η διαφορά είναι τεράστια και όπως ήδη εξήγησα, όλα αυτά έχουν πρακτική αλλαγή έναντι του προκατόχου με τελείως διαφορετική οδήγηση. Αποκτάς ένα Duke λοιπόν με την ελπίδα μιας μοτοσυκλέτας που θα χαίρεσαι την γρήγορη οδήγηση και έχεις βάλει στόχο να μην αφήσεις κανέναν επαρχιακό δρόμο ανεξερεύνητο. Και έχουμε ευτυχώς πολλούς τέτοιους στην Ελλάδα. Δεν είναι μια μοτοσυκλέτα που το πρακτικό και το εκλογικευμένο κομμάτι της απόφασης αγοράς υπερισχύει έναντι του συναισθήματος. Με τη λογική και με το μυαλό μπορεί κάποιος να μην μπει ποτέ στη συγκεκριμένη κατηγορία και δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτώσει αυτό. Απέναντίας υπάρχουν απλά διαφορετικές προτεραιότητες. Γι' αυτό και δεν έχει κανένα νόημα συζήτηση περί κάλυψης του αέρα σε ολόκληρη την κατηγορία και ακόμη περισσότερο στους Duke της KTM που είναι η επιτομή της νοοτροπίας επιλέγω με βάση την οδηγική ευχαρίστηση. Τελευταία σημείωση ως προς αυτό ότι πρώτα εξετάζει κανείς τον εξοπλισμό του και την στάση σώματος και μετά όλα τα υπόλοιπα σε ό,τι αφορά την κάλυψη του αέρα, καθώς ένα ακριβό αεροδυναμικό κράνος και ρουχισμός που δεν μπαλονάρει στα πολλά χιλιόμετρα αλλάζουν πλήρως την αυτονομία που έχεις ως αναβάτης σε γρήγορο ρυθμό σε ανοιχτό δρόμο με αυτές τις μοτοσυκλέτες. Σε κλειστό επαρχιακό συμβαίνει το αντίθετο, μιλάμε για πλεονεκτήματα στην κάλυψη του αέρα, όπως και στην ευελιξία που απολαμβάνεις όταν κάθεσαι τέρμα εμπρός με καλύτερο μοχλό στα χέρια, αντισκυμμένος και πιο τεντωμένος. Σε υπερθετικό βαθμό τώρα όλα αυτά μετουσιώνονται στο νέο 990 που είναι με τεράστια διαφορά μία από τις πιο ευέλικτες μοτοσυκλέτες της κατηγορίας, με συνδυασμό διαστάσεων και απόδοσης που σε μετατρέπει σε μία σφίκα που δεν κυνηγείται εύκολα. Είναι πιο ταιριαστό το παρατσούκλι Hornet από το μοντέλο της Honda που ούτε σε εκείνο λείπει τον γκάζι για τα κυβικά του, αλλά όπως έχω πει υπάρχει θέμα με το συνολικό του στήσιμο. Σε συνεχή έλλειψη φαντασίας η KTM έχει δώσει το παρατσούκλι ελεύθερο σκοπευτής στο 990 γιατί λένε πως στοχεύει κάθε Apex με τεράστια ακρίβεια. Όμως ο ελεύθερος σκοπευτής είναι κάτι το αποστασιοποιημένο ενώ το 990 περνά κάθε κορυφή στροφής ξύνοντας τα πάντα. Ως ένας ειδικός στη μάχη σώμα με σώμα. Βαρέθηκα να τους τα εξηγώ, έχουν πάρει κάτι πιτσιρικάδες εκεί στο marketing. Στο Ματιχόφεν και τα έχουν κάνει λίγο μαντάρα. Δυστυχώς δεν προλαβαίνει να τους μαζέψει ο φανταστικός Ράιαν ώστε να τα διορθώσει όλα, αλλά ευτυχώς στη σχεδίαση είναι οι παλιοί τρελοί που ελέγχουν τα πάντα. Έδωσαν στο 990 λοιπόν 123 ύπους στις 9.500 στροφές και πάνω από 10 χιλιογραμμόμετρα ροπής,
που οριζοντιώνεται σε καλό σημείο πριν τις 7.000 στροφές. Αυξημένο φρένο κινητήρα για να στρέβεις με τον γκάζι, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια του κινητήρα για να σηκώσει τη μοτοσυκλέτα στην έξοδο ή να τη διατάξεις στην επόμενη στροφή, όπως ακριβώς μας έμαθε το 890 Adventure δηλαδή. Από εδώ τώρα έχουμε ακόμη πιο άγριο προφίλ στους κεντροφόρους και μεγαλύτερα ανοίγματα σε βαλβίδες. Τις αυστηρές νέες προδιαγραφές τις περνά εξαιτίας των νέων αισθητήρων Lambda και μια επανασχεδιασμένη εισαγωγή ώστε η καύση να γίνεται με υψηλότερες θερμοκρασίες και να είναι πληρέστερη, ελέγχοντας την έξοδο των καυσαρίων με μεγαλύτερη υποπίεση, άρα και πιο αποδοτικό τρόπο. Γι' αυτό έχει μεγαλώσει και το ψυγείο εξαιτίας των υψηλότερων θερμοκρασιών που αναπόφευκτα θα υπάρχουν όταν ανεβαίνει και η απόδοση. Εάν δεν οδηγήσαν το βλάκα με γυμνά πόδια, τότε η θερμοκρασία του κινητήρα δεν θα σου κάψει τις γάμπες. Δεν είναι δηλαδή το νέο CBR 600R του 2024. Ατσάλινη λεμή πριν το τελικό και πολύ μελετημένη ροή, πετυχαίνει να περνά ο κινητήρας στις Euro 5 Plus προδιαγραφές και μπορεί η πλειοψηφία να μην θέλει να ακούει για χαμηλούς ρύπους γιατί έχει συνδυαστεί με δεσμά εκ των άνωθεν. Οπότε ας κρατήσουμε το άλλο θετικό των παραπάνω, την υπόσχεση της KTM για μέση κατανάλωση κάτω από 5 λίτρα στα 100. Στην πράξη η μέση κατανάλωση είναι 5,4 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα με ελάχιστη 4,7 και μέγιστη τα 8,1 σε μια σωστά ισορροπημένη απόσταση στις καταναλώσεις. Όπως σε όλους τους δούκες, ξεκινώντας από το 390, έτσι και στο 990 απολαμβάνεις κορυφαίο εξοπλισμό με τα προηγμένα ηλεκτρονικά που υπάρχουν για να συνδράμουν στην γρήγορη οδήγηση και όχι για να τη δυσκολέψουν όπως έχουμε μάθει. Έχω αποφύγει την εκτενή αναφορά συγκεκριμένα εδώ στο 990 γιατί πολύ απλά τα απενεργοποιείς ή τα αφήνεις στο on χωρίς να παίζεις με τον υποτιθέμενο έλεγχο ντριφταρίσματος. Σε έναν επαρχιακό που οδηγείς με ροή σβέλτα σε καλή έως και μέτρια άσφαλτο δεν θα τα χρειαστείς καθώς για να σπάσει η πρόσφυση θα πρέπει να ανοίξεις απότομα με τη μοτοσυκλέτα να κουμπά τα μαρφιέ. Εκεί θα βοηθήσει το τράξιο να πάρει ο αναβάτης μια καλύτερη επιτάχυση από το να προσπαθεί μόνος του να μετριάσει την περιστροφή της γκαζιέρας αλλά και με το ρόγο μπαγκόρος που έχω μιλήσει για το συγκεκριμένο μοντέλο απενεργοποιημένο έχει το slide control όταν πραγματοποιεί όλα αυτά τα ακροβατικά που δείχνει στα social media. Η ευανάγνωστη ένδειξη του πόσο πλαγιάζεις και πόσο φρενάρεις και επιταχύνεις είναι πάρα πολύ διασκεδαστική αν την επιλέξεις το στροφόμετρο κάνει στην άκρη και η οθόνη γίνεται ένα τεράστιο μυρογνωμόνιο τις ενδείξεις του οποίου τις βλέπεις πλέον και με την περιφερειακή όραση. Βρίσκομαι στην Αλμερία, είναι βράδυ, αλλά πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα, διότι σήμερα ήταν η πρώτη μέρα δοκιμής με το νέο 390 Duke 2024 και ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα, διότι έχει αλλάξει κατά 90%. Δεν το λες και λίγο. Πάμε να δούμε τι έγινε και τα λέμε στην πορεία. Τεράστιες αλλαγές στο 390, αντίστοιχη έκταση με το 990 και πλήρη μεταμόρφωση από τον προκάτοχο. Το καταλαβαίνεις από την πρώτη στιγμή που ανεβαίνεις, όχι όμως αντικρίζοντάς την, καθώς εμφανισιακά δεν συμπεριδιάζει πως θα την οδηγείς τελείως διαφορετικά από αυτό που έχεις συνηθίσει στο 390 Duke. Στο μεταξύ, όλα τα προηγούμενα μοντέλα τα ξέρουμε πολύ καλά όπως βλέπετε και είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε ταυτόχρονα το νέο 390 παράλληλα με το αμέσως προηγούμενο, έχοντας ως αναφορά και το πρώτο. Κόβεται η αλυσίδα και η συνέχεια που υπήρχε, καθώς η θέση οδήγησης στο νέο μοντέλο σε τοποθετεί με διαφορετικό τρόπο πάνω στη μοτοσυκλέτα. Από την αρχή όμως της γνωριμίας μας, από την Αλμερία ακόμη, η πρώτη βόλτα με το 390 φανέρωσε τις αλλαγές στον κινητήρα που έφτασε τα 400 παρά 1 και ειδικά. Η διαδρομή είναι 64 χιλιοστά και η μικρή αύξηση κυβισμού βοηθά εδώ να γίνει ο κινητήρας Euro 5 Plus προδιάγραφων και ταυτόχρονα πιο αποδοτικός, κρατώντας βέβαια την απόδοση στα ίδια. Όπως και στα υπόλοιπα, έτσι και εδώ υπάρχει launch control, κάτι το οποίο έχω αποφύγει να αναφέρω και το κρύβω εδώ στα έγκατα αυτού του βίντεο, καθώς στην Ελλάδα η μόνη πρακτική χρησιμότητά του είναι καταδικασμένη να γίνει στα φανάρια. Εμείς το δοκιμάσαμε σε έναν αγώνα τύπου Gymkhana στην Αλμερία, όπου στήθηκε σε ένα πάρκινγκ με λίγες κορίνες και όπως έχω πει πριν από χρόνια, θα ήταν η καλύτερη απασχόληση για εμάς εδώ στην Ελλάδα. Επιλέγεις την ομάδα ρυθμίσεων track και κρατώντας την καζιέρα στο τέρμα, η ECU κρατά τις στροφές στις 7.000, αμολώντας την δύναμη πιο άμεσα και ταυτόχρονα
ομαλά. Καλύτερα τουλάχιστον από αυτό που θα κάνεις μόνος σου. Μαζί με το φανταστικό Quick Shifter που σημειώστε εδώ πως δουλεύει σε όλες τις συνθήκες εντός πόλης σε φυσιολογικό ρυθμό οδήγησης έως Δέλτα όταν είστε μόνοι σας σε κάποιο επαρχιακό, το 390 δίνει την υπόσχεση για τις καλύτερες εκκινήσεις στα έως 500 κυβικά. Ένα μελλοντικό συγκριτικό θα ρίξει φως σε αυτήν τη δήλωση. Όπως και στους μεγαλύτερους δούκες, έτσι και εδώ υπάρχει σούπερ μοτό επιλογή για το ABS ακυρώνοντας τη λειτουργία του στον πίσω τροχό. Ενώ ταυτόχρονα το περιβάλλον MTC σε αφήνει να σηκώσει τον πίσω τροχό από το έδαφος χωρίς να αμολά απότομα το φρένο εμπρός για να τον κατεβάσει. Μιλάμε δηλαδή για ένα πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών που έρχεται από τις μεγάλες κατηγορίες και παίρνει σε δόση μικρογραφία. Ανέκαθεν το 390 ήθελε να γίνει η μικρή σου μοτοσυκλέτα με συμπεριφορά μεγάλης και λογικό είναι όσο βελτιώνονται οι μεγάλες να εξελίσσεται για να διατηρήσει τις αποστάσεις αναλύωτες χωρίς να μένει πίσω. Όπως επίσης θέλει να είναι και ένα ταχύρυθμο σχολείο για οποιονδήποτε κάνει τα πρώτα του βήματα. Το 990 τα ηλεκτρονικά, φυσικά όπως εδώ και χρόνια, δίνονται με demo mode που στόχο έχει να περιορίσει το κόστος παραγωγής διαφορετικών μοντέλων αλλά και να κερδίσει από εκείνους που αργότερα το μετανιώνουν ή έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα που δεν είχαν τη στιγμή της αγοράς. Ωστόσο θα ήταν πλέον αργά να προσθέσουν το πακέτο. Η γνώριμη οθόνη που ξέρουμε ήδη από τις υπόλοιπες της οικογένειας είναι εγκατεστημένη και εδώ με τρεις καταστάσεις λειτουργίες που ομαδοποιούν τις ρυθμίσεις με αυτονόητο κάθε μία που στοχεύει βάσει του ονόματός της. Είναι η Street, Rain και Track. Το νέο 390 έχει την τάση να σπινάρει τον πίσω τροχό περισσότερο από πριν, κυρίως λόγω της τάσης σώματος του αναβάτη και κατανομής βάρους, λιγότερο εξαιτίας των 26 παραπάνω κυβικών. Την εντύπωση μας επιβεβαιώνουν και οι μετρήσεις του μοτό, όπου η ζυγαριά έδειξε το μοντέλο του 2024 να έχει 51,3% βάρους στον εμπρός άξονα έναντι 49,5% στον προκάτοχο. Μια κατανομή βάρους που ενισχύεται από την σκεφτή θέση οδήγησης με μικρότερες αποστάσεις τιμονιού σέλας και τιμονιού μας πια. Το Traction Control έχει και αυτό μια πιο εύκολη δουλειά κατά τις δυνατές εκκινήσεις εξαιτίας της προστόβαρης κατανομής, με την θέση οδήγησης να χρειάζεται τώρα μεγαλύτερο χρόνο για να τη συνηθίσει κανείς. Μεγάλη διαφορά βάρους υπάρχει και από τις ζάντες, ενώ προστίθεται εξοπλισμός κυρίως στο κέντρο της μοτοσυκλέτας, με αποτέλεσμα να είναι συνολικά ελαφρύτερο το 390, αλλά και πολλαπλάσια ελαφρύτερη να τη νιώθει στους μοτοσυκλέτα στην καθημερινή χρήση. Η νέα σχεδίαση σε πλαίσιο και ψαλίδι, όπως και η ολοκληρωτική αλλαγή στην τοποθέτηση του αμορτισέρ πίσω, συνδράμουν ώστε η αυξημένη ευελιξία να μην επηρεάσει αρνητικά την ευστάθεια και έτσι το 390 Duke παραμένει ακλόνητο μέχρι την τελική ταχύτητα που στο κοντέρ θα ξεπεράσει τα 180 χιλιόμετρα σε ιδανικές συνθήκες. Δηλαδή χωρίς πολύ αέρα και παραμένοντας τα γκάζια για μεγάλη απόσταση, μόνο έτσι θα δεις αυτή την τελική. Τα φρένα είναι εκπληκτικά, τόσο σε δύναμη όσο και σε αίσθηση, με τον μπροστινό να καρφώνει τη μοτοσυκλέτα όπου και όπως θέλετε, έχοντας την ικανότητα για rolling endo και έτσι με τον συνδυασμό όλων αυτών των παραμέτρων, το νέο 390 Duke είναι άξιο μέλος της μεγάλης αυτής οικογένειας για να οδηγήσει κάποιον βήμα-βήμα μέχρι και την κορυφή ή να αποτελέσει τη συμπληρωματική λύση ενός κατόχου Super Duke στην καθημερινή μετακίνηση. Μετριάζεται έτσι λίγο το γεγονός πως δεν τα πηγαίνει εξαιρετικά στο ταξίδι από πλευράς άνεσης, με τη σέλα να μην έχει την απαραίτητη ποσότητα φρόδους και με κάποιους κραδασμούς που γίνονται ενοχλητικοί μόνο στην πολύωρη παραμονή, ενώ θολώνουν και τελείως το είδωλο στους καθρέφτες, ακυρώνοντας τη λειτουργία τους. Με νόμιμες ταχύτητες ταξιδιού, η κατανάλωση στο ταξίδι κυμαίνεται μεταξύ 4,4 και 4,7 λίτρα ανά 100 και αν ανοίξετε το γκάζι θα δείτε εύκολα πως ανεβαίνει και στα 6 λίτρα ανά 100. Παράδειγμα δηλαδή πως τα μικρά κυβικά έχουν και μικρή κατανάλωση όταν συνοδεύονται και από μικρές ταχύτητες. Αν θέλεις να πηγαίνεις με πάνω από 150 συνέχεια, που κάλλιστα μπορεί να υποστηρίξει το 390, θα κες σαν το 990 αλλά και παραπάνω ακόμη. Όπως όλα τα μικρά Duke, το 390 δεν έχει την ίδια χώρα καταγωγής με τα μεγαλύτερα αδερφάκια του, αλλά η ποιότητα κατασκευής που ως πρώτη εικόνα αντανακλάται στην συναρμογή των πλαστικών, την όψη των κολλήσεων και τη χρειά του κινητήρα βρίσκεται ψηλά και ορίζει το πρότυπο της κατηγορίας. Φέτος λοιπόν η KTM ολοκληρώνει μια πορεία 30 ετών με τα γυμνά street που ακούν στο όνομα Duke και φέρουν εφάνταστα ή λιγότερο εφάνταστα παρατσούκλα και ταυτόχρονα με την ίδια κίνηση ανανεώνει την πορεία του στον χρόνο καθώς και απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό ανταγωνισμό. Εδώ τελειώνει και ο μαραθώνιος αυτού εδώ το βίντεο. Ελπίζουμε να το απολαύσατε γνωρίζοντας πλέον τα πάντα για τους δούκες της KTM. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και εδώ στο κανάλι μας. Καλά χιλιόμετρα σε όλους.